Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Κάθε μέρα, μια άλλη μέρα, στο στούντιο του Αιγαίο TV. Ζωντανά για όλους εσάς. Και βεβαίως να πούμε ότι μετά από αυτό που βιώσαμε όλη τη νύχτα, έτσι, με τον αέρα και με τα όσα συνέβαιναν που έφεραν φυσικά και κάποιες ζημιές, επιβιώσαμε. Και έφτασε λοιπόν η σημερινή ημέρα με έναν ήλιο. Να μας κοροϊδεύει, θα έλεγα, διότι πραγματικά δεν το περιμέναμε μετά από όσα προηγήθηκαν τη νύχτα που μας πέρασε. Με καταρακτώδη βροχή είχαν πλημμυρίσει τα πάντα. Καταλαβαίνετε ότι παντού φυσικά οι αρχές και οι αρμόδιοι έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν το κάθε τι, όμως τι να σας πω, μακάβριο, αλλά ένας μεγάλος κλόνος έπεσε ακόμη και σε κημητήριο που είδα φωτογραφίες και προκάλεσε ζημιές σε τάφους εκεί παρακείμενους. Ειλικρινά, ήταν μια από τις νύχτες που σπάνια εμείς βιώνουμε, όμως ήταν μια πραγματικότητα. Λοιπόν, η μέρα η σημερινή φέρνει και τη θάλασσα να είναι αρκετά ήρεμη, αλλά και μια ηρεμία. Έσπασε, όπως λέμε, ο καιρός και σήμερα έτσι πραγματικά από νωρίς το πρωί ο ήλιος ήταν ό,τι νομίζω καλύτερα. Και το 18 βαθμούς Κελσίου, 19, ακόμη καλύτερο, έτσι ώστε να συνεχίσουμε όλο αυτό το οποίο υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες και ήταν καλό. Έτσι είχαμε ανάγκη μέρες ηλιόλουστες, χαλαρές να βιώσουμε. Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι θα δούμε μια γρήγορη ματιά και θα προλάβουμε να πούμε ένα-δυο ευχάριστα πράγματα που πρέπει να τα μεταφέρουμε σε όλους εσάς και εμάς. Αλλά επίσης να σας πω ότι σε λίγο θα δούμε αποσπάσματα από τη Γενική Συνέλευση τις εκλογές, την κοπή της πίτας του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νικόλαος, το Δέλτα Σίγμα και όλα τα μέλη κάνουν πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος των Λογιστών μας, Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος πλέον με την Περιφερειακή Παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου, κύριος Μανώλης Μουσελής, θα είναι εδώ μαζί μας για να δούμε θέματα οικονομικά, φορολογικά, πολιτικά, κοινωνικά. Και θα συζητήσουμε λοιπόν εδώ αναλυτικά όλα όσα συμβαίνουν στον ευλογημένο τόπο μας και άλλα ρεπορτάζ 12 νησιακά στην πορεία. Όμως, μ' αρέσει έτσι το ναι με ατέλειωτα θαυμαστικά έγινε του Γιώργου Ρούσου, του Προέδρου λοιπόν της Ένωσης Καζόνη και Καλύμνος 2000 και πώς να μην είναι, αφού αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ, και λέγαμε όλοι και στους φίλους των Ντάρουιν, ψηφίστε, κάντε, δείξτε τη Μαρία Μαγκούλια. Αυτό λοιπόν έγινε πραγματικότητα και είναι κάτι συγκλονιστικό, είναι πολύ θετικό, είναι συγκινητικό και μπράβο μας, γιατί βλέπετε τι ωραία πράγματα μπορούν να γίνουν. Δικοί μας άνθρωποι λοιπόν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στις χώρες της Ευρώπης, παντού όπου έλαβαν το μήνυμα, όπου κατάλαβαν ότι είναι ανάγκη να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και αυτό το παιδί. Έγινε λοιπόν και Μαρία, όλοι οι Καλύμνοι και οι Καλυμνιές όπου γης πραγματικά σε αγκάλιασαν, περήφανοι για σένα, έκανες αυτό που μπορείς, κάναμε αυτό που μπορούσαμε και το πετύχαμε. Η Μαρία λοιπόν με προπονητή 2018 τον Κουτελά Ξενοφόντα ήταν αξιοκρατικά η πρώτη Ελληνίδα σφαιροβόλος 2018. Κάθε χρόνο ο ΣΕΓΑΣ επιλέγει τις πρώτες και τους πρώτους από κάθε αγώνισμα ανακατηγορία και από αυτές ή αυτούς ανακηρύσει επίσης αξιοκρατικά τους τρεις καλύτερους. Όπως και πέρσι λοιπόν, ανακατηγορία βέβαια. Και μετά ψηφίζει ο κόσμος και βγάζει τον κορυφαίο ανάμεσα στους πρώτους, στις πρώτες όλων των αγωνισμάτων της κάθε κατηγορίας. Σε αυτή τη φάση λοιπόν νίκησαν όλοι οι Καλύμνοι όπου γης, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί μου φίλοι, με μια υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε ο Γιώργος Δρούσος και μας έστειλε αυτό το υπέροχο, το ξεχωριστό μήνυμα. Λοιπόν, έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή, αυτό να πούμε, αυτό να δώσουμε προτεραιότητα αγαπητοί μου φίλοι. Μόνο μία ανακοίνωση πριν περάσουμε αμέσως να δούμε τις εικόνες και τα αποσπάσματα από την εκδήλωση που σας ανέφερα. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σε συνεργασία με το πρώτο ΓΕΛ Καλύμνου, διοργανώνει ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού. Η ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές λυκείου, γονείς, εκπαιδευτικούς και είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ημερίδα λοιπόν αυτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Φεβρουαρίου, 6:30 το απόγευμα,
στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καλύμνου. Αυτά μας λέει και υπογράφει για την Επιτροπή, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ο κύριος Ποθητός Μαγκούλιας. Ανοτελεία λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, στο σημείο αυτό, και καθώς ο χρόνος κυλάει και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε του λεπτό, πάμε να παρακολουθήσουμε, όπως σας είπα, αποσπάσματα από την εκδήλωση του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νικόλαος, Γενική Συνέλευση, Αρχαιρεσίες, Απολογισμός Οικονομικός της προηγούμενης χρονιάς και του προϋπολογισμού για την τρέχουσα. Πάμε να παρακολουθήσουμε αφού τους ευχηθούμε πραγματικά να είναι και τώρα και η φετινή μια επιτυχημένη καλή χρονιά και συγχαρητήρια για το έργο που προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια στην τοπική μας κοινωνία. Δια τούτο εκπίσωπη τα πιλώσει τα ύψηλα, τη πτωχία τα πλούσια. Πάμε γέροντα Νικόλαε, πρέπει με Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σπιτά σημών. Να ευχηθούμε στο Σωματείο τα πιλώσια του Παγίου Νικολάου, στο Προεδρείο, στα μέλη του, θα είναι και βέβαια, σύνομο ανθρωπικός, η πίτα του Αγίου Βασιλείου, ήταν ο πρώτος Άγιος, ο διδάκτος Άγιος, ο οποίος πραγματικά είχε αγάπη, την οποία αγάπη αυτή την έδειχνε πάνω στους ανθρώπους και δύο ανθρώπους ήταν ανάγκη. Εκείνους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την αρνητική να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής τότε, και ο Βασίλειος, μέσα στη Βασιλιάδα του, πραγματικά είπε την χαρά και την αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία όρισε ακόμη τη Βασιλότητα του Αγίου Βασιλείου και να ευχόμεθα και πάλι καλή χρονιά και ευλογημένη. Και πλούσια σε φιλανθρωπία να είναι και αυτή η χρονιά, κύριε Πρόεδρε, γιατί πραγματικά περνάμε δύσκολους καιρούς. Η φιλανθρωπία είναι το μέσο εκείνο με το οποίο βοηθάμε τον άνθρωπό μας που έχει ανάγκη και μάλιστα ξέρετε τι λέει η Εκκλησία μας. Η φιλανθρωπία είναι το κλειδί του παραδείσου. Όταν δίνει κανείς έστω και ένα λεπτό τη χείρα στο λεπτό, πιάνει τόπο διότι είναι εκείνο το η σκέψη ότι ο άλλος κοιτάει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη και τον βοηθάει κατά τρόπον αυτό. Εσείς λοιπόν κάνετε ένα σπουδαίο έργο, φιλανθρωπικό έργο. Σας χαίρομαι για το έργο που κάνετε αυτό πραγματικά. Αγωνίζεστε σε δύσκολους καιρούς, αλλά ο Θεός βασούλη βασούλη γεμίζει στο σακούλι. Λοιπόν, με αυτή το σακουλάκι εσείς το χρησιμοποιείτε για έργα αγάπης. Να ευχηθούμε από καρδιάς όλοι να συνεχίσει με την ίδια ζέση, με το ίδιο πάθος αυτό το έργο που επιτελεί χρόνια τώρα, το θεάρεστο έργο, ανακουφίζοντας εκατοντάδες ανθρώπους του νησιού μας, ενδελείς, ανήμπορους, που έχουν ανάγκη αυτή την στήριξη. Μια κουβέντα θα πω μόνο εισαγωγικά, επειδή τώρα καθόμουν εκεί το σκέφτηκα. Αυτό το νησί, η Κάλυμνος, ίσως ξεχωρίζει από πολλούς άλλους τόπους της πατρίδας μας όσον αφορά στην οργάνωσή του, την κοινωνική, στον τομέα της πρόνοιας. Έχει συλλογικότητες, έχει σωματεία, έχει οργανωμένους συλλόγους που στη βάση του εθελοντισμού προσφέρουν τεράστιο έργο. Αθόρυβο. Αν αυτή την περίοδο της κρίσης που διαλύσαμε, τη δεκαετία, δεν υπήρχαν αυτοί οι σύλλογοι να βρίσκουν παρηγοριά, ανακούφιση και αποκούμπι, οι χιλιάδες άνθρωποι εδώ του νησιού που το είχαν ανάγκη, είναι βέβαιο ότι τα σκαλοπάτια της Δημαρχίας μονίμως θα ήταν γεμάτα. Ουρές θα ήταν για να ζητούν συμπαράσταση, βοήθεια. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε κεφαλή κλίνη. Ένα σωματείο είναι αυτό, ο Άγιος Νικόλαος. Οι τρεις ιεράρχες, τεράστιο έργο.
οι σύλλογοι των πολυτέχνων, των τριτέχνων, ο σύλλογος στα Βυθά, η Τράπεζα Αγάπης, της Μητροπόλεως μας. Σκεφτείτε τα όλα αυτά μαζί, τι έργο προσφέρουν στην τοπική μας κοινωνία και λειτουργούν ως ανάγχωμα, ως ανάσχεση στις στιγμές κρίσης που θα ζούσαμε όλοι μαζί και θα έβγαινε μια εικόνα στο νησί διαφορετική από αυτή που πραγματικά ζούμε τώρα. Σκοπός του Σωματείου είναι να προσφέρει βοήθεια, να δίνει λύσεις σε προβλήματα όσο το δυνατόν περισσότερων συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Τη βοήθεια αυτή το Θεραπευτικό Σωματείο Άγιος Γρηγόριος την προσφέρει με τη δύναμη του Θεού και την προσφορά του ελληνιακού λαού εδώ και 40 έτη. Το έτος 2019 το Σωματείο γιορτάζει 40 έτη που είναι στην υπηρεσία των συμπατριωτών μας που έχουν ανάγκη. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και να μνημονεύσουμε όσους και όσες ίδρυσαν και υπηρέτησαν τους σκοπούς του Σωματείου με πρόεδρο τον Αείμνηστο Ζαχαρίου Γεώργιο και γραμματέας ή ταμείας του Σωματείου, ο κύριος Καλμίνης Αριστίδης, που μας στηρίζει μέχρι σήμερα. Το 2018 το Σωματείο κρίθηκε να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες ασθενών, επεμβάσεις ασθενών, απόρων φυλακισμένων και ορισμένων φοιτητών. Εκτός από τη χρηματική βοήθεια που προσφέρει το Σωματείο, προσφέρει ήδη διατροφής και φάρμακα. Ετησίως, τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από τα κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων, Λαζάρου, από την επίσκεψη στα κινητήρια της Μεγάλης Παρασκευής, από εκκλησιαστικά πανηγύρια, τη λαχαιοφόρο αγορά, καλοκαιρινές εκδηλώσεις, από συνδρομή μελών του Σωματείου και από χορηγούς. Ευχαριστούμε την εταιρεία Ρο ΑΕ για τη χορηγία της, που πάντοτε ενισχύει οικονομικά το Σωματείο σε όλες τις εκδηλώσεις εδώ και πολλά έτη. Τις θερμές ευχαριστίες στον αγαπημένο φίλο του Σωματείου για το ποσό των 30 ευρώ που προσφέρει μηνιαίως εδώ και περισσότερο από τόσα από 4 χρόνια ανελιπώς. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταμάτη Εμμανουήλ που ανελιπώς εδώ και περισσότερο από 4 χρόνια προσφέρει το ποσό των 20 ευρώ μηνιαίως. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότητο που πάντοτε έχει την αγάπη, που δείχνει την αγάπη του στο Σωματείο και μας επιτρέπει να στεκόμαστε ή στους χώρους της Εκκλησίας. Το Σωματείο μας, με την συμπαράσταση όλων ημών που και εδώ βρίσκεται αλλά και εκτός αυτής της αίθουσας στο νησί μας και εκτός του νησιού μας, μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε συνολικά από συνδρομές 1.200 ευρώ, που σημαίνει ότι 120 μέλη κατέθεσαν τη συνδρομή τους. Ίσως να είναι το Σωματείο που πιο πολύ από κάθε άλλο συνεισφέρει. Κανείς δεν υπάρχει έξω από εμάς να μην δώσει τη συνδρομή του. Όλοι προσφέρουν το κατά δύναμη. Και βέβαια δεν είναι μόνο η συνδρομή, αλλά και οι προσφορές, οι δωρές των μελλοντοφύλων που έφτασαν τις 5.205,57. Επίσης, εφέτος, από τα κάλαντα, είχαμε 9.450 ευρώ. Από αρχαιοφόρους, 13.086 ευρώ. Από προσφορές δικές σας, τη Μεγάλη Παρασκευή, σε άλλες επίσης, ενώ εξ
θρησκευτικές γιορτές 3.353,48. Από μουσικές συγκριμώσεις με το Αμόνι, αυτό το σύλλογο, το μολυστικό, που πολύ μας βοήθησε φέτος, είχα μια αγαστή συνεργασία 1.100 ευρώ. Από τόπους καταθέσεων 1,90 ευρώ. Και προσφορά από τον κύριο Καρίκο Ιωάννη σε δωμάτια ασφαλείας επί του παρόντος 26.983,99. Μπράβο. 40 χρόνια Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νικόλαος, 40 χρόνια ένα πολύ επιτυχημένο και θεάρεστο φιλανθρωπικό έργο, έτσι. Το αν είναι μικρό ή μεγάλο, σπουδαίο ή ασήμαντο, θα το εκτιμήσει η κοινωνία, αγαπητή μου Ειρήνη. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, σαν σωματείο, για να ανακουφίσουμε τον πόνο του ανθρώπου. Τίποτα άλλο. Θεωρούμε ότι δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο, απλώς και μόνον κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν κάνουμε το καθήκον μας θα λέμε ότι είμαι θα δούλοι ή αχροί, τυποτένιοι δηλαδή, ο οφείλουμε ποιείς επεποιήκαμε. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, κάνουμε. Τίποτα περισσότερο. Καταλαβαίνω. Και ευχόμεθα ο Θεός να βοηθά ώστε να συνεγείρεται ο κόσμος τα φιλάνθρωπα αισθήματά του. Να είναι πάντοτε σε εγρήγορση ώστε να βοηθείτε καθένας ο οποίος υποφέρει στην εποχή αυτή. Ιδιαίτερα τώρα που υποφέρουμε πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι, χέρι με χέρι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακουφίσουμε ένα τον άλλο. Κύριε Σονίτη, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι το έργο αυτό, το τόσο σημαντικό όπως είπα και πριν και θα επιμείνω, γίνεται έτσι πολύ σιωπηλά, πολύ διακριτικά. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία. 40 χρόνια. Σίγουρα αυτό το έργο το μεγάλο γίνεται πρώτο με τη δύναμη του Θεού και δεύτερο με τη στήριξη του καλλιμνιακού λαού. Ο οποίος ο καλλιμνιακός λαός στηρίζει τόσα χρόνια αυτό το φιλανθρωπικό σωματείο. Και προσφέρει την υγεία στον συνάνθρωπό μας. Τι το σπουδαιότερο από αυτό εδώ. Σίγουρα το σωματείο όλα αυτά τα 40 χρόνια έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Και αυτό ακριβώς εκτιμά ο καλλιμνιακός λαός και το στηρίζει αθόρυβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Που ακούσετε τον απολογισμό του σωματείου μας, γιατί έχει σημασία να ακούγεται ο απολογισμός του σωματείου. Σας εύχομαι και εσάς υγεία και χαρά και ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Εμείς να σας συγχαρούμε για το έργο σας. Να είστε και εσείς πάντα γεροί, δυνατοί να συνεχίζετε. Και εσείς, Ειρήνη, εσείς. Γιατί όταν προβάλλετε ένα έργο, προβάλλετε μια πραγματικότητα η οποία βοηθά. Είναι υποχρέωση μας. Σε εμάς γυρνά αυτή η βοήθεια, κύριε Χαλκιδή. Το λέει ένας ο οποίος καλή ψυχή και το θεωρεί καθήκον του. Αλλά εμείς οφείλουμε, όπως είπε και η κυρία Καρύβη πριν από λίγο, να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τα μέσα της επικοινωνίας, γιατί προβάλλοντας το έργο βοηθάτε ώστε να ακούετε απ' έξω τι γίνεται, να συντρέχουν οι άνθρωποι και ταυτόχρονα να μας υποδεικνύουν πού υπάρχει η ανάγκη για να βοηθούμε εμείς. Μακάρι να συμβάλλουμε και εμείς έστω στο ελάχιστο.